Σελίδα 971 από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, Γιώτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδα 971, Γιώτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής, και φοβούμενος τον Θεόν με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνεν ελεημοσύνες εις των λαών πολλάς, και δέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος, περί την ενάτην ώρα, δηλαδή 3 ώρα το απόγευμα, δική μας ώρα, άγγελον Θεού, ότι εισήλθεν προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν, «Κορνήλιε, ο δε ατενίσασε αυτόν, εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι Κύριε, και είπε προς αυτόν, επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον η σιώπη να ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα όσες επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη βρυσοδέψη, έχονται οικίαν πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, αμέσως εφώναξε ο Κορνήλιος δύο εκ των υπηρετών αυτού, και μάλιστα το κείμενο λέει «οικετών», που σημαίνει ανθρώπους οι οποίοι την υπηρετούσαν με τη δική τους θέληση, όχι εξαγορασμένη, εκ των οικετών αυτού, και έναν στρατιώτην ευσεβήν εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, και ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα, δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και πεινάσας ήθελε να φάγει. Ενώ δε ετοίμαζον, επήλθεν επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβαίνον επ' αυτόν σκεύος θείος συνδόνα μεγάλη, το οποίον ήτο δεδεμένον από των 4 άκρων και κατεβιβάζεται επί την γη, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράπεδα της γης, τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο, μη δαμός Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σι μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλι να ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δε Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι σήμαινε το όραμα το οποίο είδεν, ειδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μάθαντες την οικίαν του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλη. Και φωνάξαντες ηρώτουν αν ο Σίμωνο επωνομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι, σηκωθείς λοιπόν κατά βάς, και είπαγε μετ' αυτόν, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν, ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε? Ιδέ είπον, Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασού. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω
εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος με ταυτόν και την έστ των αδελφών, των οποίων τον από τη Σιώπη υπήγον με ταυτόν. Και τη επαύριον εισήλθον εις την Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμεινεν αυτούς. Συγκαλέσα τους συγγενείς και αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ερθόν ο Κορνήλιος συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθηκε εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού εισήλθεν και βρίσκει συνηγμένους πολλούς. Και είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μη λέγω μηδέναν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Όθεν και προσκληθείς ήρθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν, δια τι να λόγο με προσκαλέσατε?» Και ο Κορνήλιος είπε, «Από τεσσάρων ημερών ήμην εισθέβων μέχρι της ώρας ταύτης. Και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Και ειδού εστάθη ενώπιον μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά. Και λέγει, Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και ελεημοσύνες σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψω λοιπόν η σιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα, όσες επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος το περισσοδέψου πλησίον της θαλάσσης, ως της ελθόν θέλει συλλαλήσει. Και ευθύς έπεμψα προς σε και σε έκαμες καλά ότι ήλθες, τώρα λοιπόν όλοι εμείς παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εις εσέ υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξε στο στόμα αυτού, είπεν, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη, ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν. Τον λόγον τον οποίον απέστειλε προς τους Ιουδαίους Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Τον λόγον τούτον εσείς εξεύρετε, όσοι σε κηρύχθη καθόλου την Ιουδαίαν, αρχίζοντας από της Γαλιλαίας μετά το βάφτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ως της διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων, πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Διότι ο Θεός ήτο μεταυτού, και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν, κρεμάσαντες επ' εξήλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέρα και έκαμε αυτόν να εμφανιστεί ουχής πάνταν των λαών, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωνμεν μετά αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλε εις ημάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, «Μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρ ώστε να βαφτιστώσιν ούτι, ήτιν εσέλαβον το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς?» Και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν διαμήνη ημέρας τεινάς. Το 33 μετά Χριστό,
σταυρώθηκε, απέθανε και αναστήθη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είμαστε τώρα το 43 μετά Χριστό. Και ο Κύριος πρέπει να κάνει νέα πράγματα, τη μεγάλη αλλαγή. Την προφητευμένη, την προεγνωρισμένη προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού θα κηρυχθεί στα έθνη. Και μάλιστα είναι γεγραμμένο ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, εφανερώθη εν σαρκή, εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, εδικαιώθη εν πνεύματι δια της Αναστάσεως αυτού, απεδείχθη ότι είναι δίκαιος, γιατί ο Θεός δεν άφησε τον Υιόν του τον αναμάρτητο να είδη διαφθοράν. Από εδώ και πέρα αρχίζει όμως το μυστήριο το μεγάλο. Εφάνει πρώτον εις αγγέλους και εν τέλει εκηρύχθη στα έθνη και επιστεύθη από τα έθνη και εν τέλει με την αρπαγή της Εκκλησίας ανελήφθη εν δόξη. Το σχέδιο του Θεού λοιπόν είναι όχι το Ευαγγέλιο του Χριστού να κηρυχθεί μόνο στην Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους, αλλά το σχέδιο του Θεού είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη προς σωτηρία και προς μαρτυρία και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και πρέπει να γίνει τώρα η Μεγάλη Αρχή. Και η Μεγάλη Αρχή είναι με ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Έφτασε ο καιρός της ευλογίας για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία να επεκταθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από την Ιουδαία προς τα έθνη. Έφτασε ο καιρός. Και το ερώτημα είναι πώς θα γίνει τούτο. Και η απάντηση είναι ψάχνει ο Θεός να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ελπίζουσα εις τον Θεό, η ψυχή του θέλουσα το θέλημα του Θεού, ώστε εις αυτό να αποκαλύψει όλη του τη δύναμη. Και ο Θεός πράγματι βρήκε έναν άνθρωπο από τα έθνη και έναν άνθρωπο από το λαό Ισραήλ. Και ψάχνει ο Θεός, αυτό μου το είπε ο Κύριος, ανάμεσά σας, ανάμεσά μας, να βρει έναν άνθρωπο ο Θεός. Έναν άνθρωπο, δια του οποίου, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, αλλά αυτό είναι η αλήθεια, δια του οποίου ο Θεός θα αρχίσει τα νέα πράγματα. Έφτασε ο καιρός. 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε, 33 με 43. Έφτασε ο καιρός. 2000 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Και είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αντερεθεί, ότι η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Αλλά πρέπει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ελπίζουσα εις τον Κύριο και η ψυχή του θέλουσα το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έναν άνθρωπο που δεν θα κλέβει τον Κύριο, αλλά θα προσφέρει συνειδητά, χωρίς καθυστέρηση καμία, και τα δέκατα, τα υποχρεωτικά από το νόμο και τα δέκατα της Καινής Διαθήκης όπως τα περιγράψαμε και τις προαιρετικές προσφορές, τις εντολές του Κυρίου σε έναν έκαστον εξημών, ιδιαίτερα σε αυτόν τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο
αξίωσέ μας, Κύριε μου. Και του είπα, Κύριε, όχι έναν άνθρωπο, όλους μας, Χριστέ μου, όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, αλλά απάντηση δεν πήρα. Και βρήκε έναν εθνικό, ίσως τον μοναδικό, ίσως να μην υπήρχε άλλος. Δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Κορνήλιος το όνομά του, εκατόνταρχος, εκ του τάγματος του Ιταλικού, το μεγάλο τάγμα, ο οποίος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, ευσεβής και δεύτερον, φοβούμενος των Θεών. Αυτά ήταν τα δέκατά του. Φοβόταν το Θεό, σεβόταν τους ανθρώπους και έπρατε κατά πάντα, φοβούμενος το Θεό, το θέλημα του Κυρίου. Και τις προσφορές του και κάνε ελεημοσύνες πολλές. Όχι πότε εδώ, πότε εκεί και αν. Ελεημοσύνες πολλές. Και προσευχές διαπαντός. Φοβερός άνθρωπος. Ένας εκλεκτός του Θεού. Ευσεβής, φοβούμενος το Θεό, προσέφερε τα δέκατά του και τις προαιρετικές προσφορές του, ελεημοσύνες πολλές εις των λαών και εδέετο εις των Θεών διαπαντός. Δεν μας λέει πότε ξεκίνησε, πόσο καιρό ήταν έτσι, αλλά αυτό ήταν όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτός ήταν, έτσι ήταν. Και επειδή τώρα είναι το πλήρωμα του χρόνου, ψάχνει να βρει ο Κύριος μας έναν άνθρωπο που να είναι ευσεβής, να φοβάται το Θεό, να είναι ελεήμων, γιατί όποιος ελεεί φτωχόν δανείζει στον Κύριο, και να είναι προσευχόμενος διαπαντός. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά έναν άλλον, τον Σίμων τον Πέτρο, Απόστολος. Απαρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, μετενόησε, επέστρεψε. Ακολούθησε από εκεί και πέρα τον Κύριο κατά πάντα. Αλλά είχε μια ωραία, πολύ ωραία συνήθεια που αποτελούσε γι' αυτόν τα προσωπικά του δέκατα. Προσευχότανε διαπαντός στον Κύριο τρεις φορές την ημέρα. Είχε κάνει υπόσχεση στο Θεό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όπως ο Δανίλ, άλλος εκλεκτός δούλος του Θεού. Προσευχόταν καθημερινά τρεις φορές την ημέρα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι νόμος, αυτό είναι απόφαση. Προσωπική απόφαση. Και περιμένει και ο Κύριος να ακούσει την προσωπική σου απόφαση, τις προσωπικές σου αποφάσεις. Και αυτός τώρα, τον μεν Ισραηλίτη, τον δε εθνικό, που απαγορεύονται να βρεθούν μαζί, ο Κύριος θα τους φέρει κοντά. Και θα χρησιμοποιήσει τις δικές του μεθόδους. Τον μεν Κορνήλιο θα το αποστείλει άγγελο και θα του πει, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου, οι προαιρετικές, ανέβησαν ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνόν σου. Δεν τον επισκέπτεται
απεσταλμένος του Κυρίου άγγελος, χωρίς λόγο. Έτσι, δεν θα σε επισκεφθεί ο Θεός χωρίς λόγο. Αν το κλέβεις, σε καμία περίπτωση. Εδέε το διαπαντός του Θεού, προσευχέ σου. Και έκαμνε ελεημοσύνες πολλές εις το λαό. Με βάση τις προαιρετικές προσφορές του, ο Κύριος στέλνει άγγελο προς Αυτόν. Και από την άλλη μεριά, στον Πέτρο, με βάση τα δέκατά του, τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα προσεύχομαι, χωρίς να τον κλέβει μη δόλος. Όταν ανέβηκε το μεσημέρι, την ίδια ώρα που προσευχότανε και επισκέφτηκε λίγο αργότερα τον Πέτρο δια Πνεύματος Αγίου Κύριος, λίγο νωρίτερα τον Κορνήλιο δια Αγγέλου, στην εκτέλεση της εκπλήρωσης των δεκάτων του, τον επισκέφτεται ο Κύριος με ένα όραμα εν εκστάση, για να του δώσει δύο αποκαλύψεις. Πρώτον, όσα εγώ καθαρίζω, σημεί τα λες βρώμικα. Και δεύτερον, ύπαγε εκεί που εγώ σε στέλνω και μη διστάζεις καθόλου. Μα και τα δύο ήταν έξω από τον νόμο. Λέμε για νέα πράγματα. Και η ζωή του Κορνήλιου ήταν έξω από τη ζωή των εθνικών και ιδιαιτέρως του εκατόνταρχου που ήταν πραγματικά άρχοντας της περιοχής και τους φέρνει κοντά. Στο μεν Κορνήλιο λέει στείλε και φωναξέτονε, αυτόν το συγκεκριμένο, του λέει ο άγγελος του Κυρίου. Στο δε Πέτρο του λέει θα έρθουν να σε φωνάξουν, πήγαινε, μη διστάζεις καθόλου. Μα είναι εθνικός. Ο Θεός, αγαπημένα μου αδέρφια, όταν κάνει το θέλημά του και το σχέδιό του, ξεπερνάει τα όρια τα γνωστά. Και θυμήθηκα τον προσευχή του Ιαβή, ήθε μετευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου. Και να με φυλάτεις από κάθε κακό για να μην έχω θλίψη. Και ο Θεός χάρισε τα πάντα. Γιατί του χάρισε να τον φυλάει από κάθε κακό για να μην έχει θλίψη? Διότι πρώτον επεκαλέστη τον Κύριον των δυνάμεων και δεύτερον εξεζήτησε αυτό που ο Θεός θέλει με τα πάσης βεβαιότητος, σαν εντολή Θεού, να ζητήσεις να σου επεκτείνει τα όρια ο Θεός. Μην είσαι περιορισμένος στο περιβάλλον σου. Ο Θεός έχει διευρυμένο περιβάλλον για τον άνθρωπο που εκλέγει. Έκτινον τα όρια μου, Κύριε. Και ο Θεός απάντησε. Αυτό κάνει και στον Πέτρο. Αυτό κάνει και στον Κορνήλιο. Επεκτείνει τα όρια τους. Στο μεν Κορνήλιο τον εθνικό προς τον Πέτρο, στο δε Πέτρο τον Ισραηλίτη προς τον εθνικό τον Κορνήλιο. Και με το όραμα, δεν θα το πω σε λεπτομέρειες, το ξέρουμε, τρεις φορές του φανέρωσε ότι αυτά που εγώ καθαρίζω σήμερα λέγεις βρώμικα και πήγαινε στο σπίτι του εθνικού και μη διστάζεις καθόλου. Σου επεκτείνω τα όρια σου. Να πας και εκεί που ποτέ δεν θα σκεφτώσουν να πας, μόνος σου. Να κάνεις αυτό που ποτέ δεν θα μπορούσες να σκεφτείς, να κάνεις μόνος σου.
Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίο εκλέγει ο Θεός. Ξεφεύγει από τα όρια με βάση το Λόγο του Θεού, με βάση το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με βάση τη δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Να φύγουμε από τον περιορισμό των ανθρωπίνων διατάξεων του νόμου και να μπούμε σε ένα περιβάλλον όπως μου το έδειξε ο Θεός, ουράνιο. Ουράνιο, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Συγχωρέστε μου, θα το πω. Και μου βολευτερά και πέταγα και κοίταγα από κάτω τους αετούς και λέω πόπο, πετάω πιο ψηλά από τους αετούς και βρέθηκα πάλι στο κρεβάτι μου. Κύριε Θεέ μου, αδερφοί, έχει ο Θεός όρια και πέταγμα που δεν μπορείς να τα υπολογίσεις. Δεν μπορείς να τα φανταστείς. Δεν μπορείς. Είναι περιορισμένη η γνώση σου, περιορισμένο το περιβάλλον σου, περιορισμένη η άποψή σου. Όμως, πρόσεχε, μην κλέβεις το Θεό. Βάλε δικά σου δέκατα. Θα τα δεχτεί. Επέκτηνε τα όρια σου δια του Ιησού Χριστού και τότε θα ζήσεις πράγματα που δεν μπορείς να τα διανοηθείς. Προσμένονται στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τον αητό. Θα τους δώσω φτερά να πατάξουν πάνω στο όρος μου το Άγιο, το υψηλό, το ένδοξο. Αλλά σε ποιους? Τους προσμένονται στον Κύριο. Πώς προσμένει στον Κύριο? Εν πνεύματι και αληθεία. Με βάση το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Με βάση το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι περιμένω τον Κύριο. Όχι όπως φαντάζομαι, ούτε όπως φαντάζεται, ούτε όπως λέει, όπως λέει ο Χριστός. Μόνο. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Και βρίσκονται. Ποιος? Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ο άρχοντας της περιοχής και ο Πέτρος, ο Απόστολος, ο δούλος του Θεού του Υψίστου. Και ρωτάει ο Πέτρος, γιατί με φώναξες? Δεν σε φώναξα εγώ, ο Κύριος μου είπε να σε φωνάξω. Και δεν ήρθα εγώ, ο Κύριος μου είπε να έρθω. Τι ωραία. Ούτε αυτός τον φώναξε, ούτε ο Πέτρος πήγε. Ο Κύριος τον διέταξε και τον έναν και τον άλλον να φύγουνε από τα όρια τους. Και τώρα θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού ο Κύριος. Μπαίνει ο Πέτρος μέσα στο σπίτι του και βλέπει πολλούς συγγενείς, φίλους, οικείους. Και δεν είχε ένα σπιτάκι, μια καλυβούλα, ο εκατόνταρχος ήτανε. Ίσως το μεγαλύτερο σπίτι της περιοχής. Και ήταν γεμάτο. Καρφίτσα που λέει ο λόγος που λέμε δεν έπεφτε. Και τώρα τι θα πει ο Πέτρος? Δεν θα πει σοφίες, φιλοσοφίες. Θα πει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πει. Αυτός τον οποίο απέστειλε ο Πατέρας. Αυτόν σταύρωσαν οι άρχοντές μας. Θανάτωσαν. Αλλά την τρίτη μέρα ο Πατέρας τον ανέστησε. Και σε πληροφορώ ότι αυτός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Κύριε Θεέ μου. Αυτός είναι ο προσδιορισμένος από το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Δηλαδή
ο Χριστός δεν είναι ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής μου είναι. Δεν είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου είναι. Αλλά είναι και κάτι άλλο, αγαπητά μου αδέλφια, πολύ σοβαρό. Κριτής. Δηλαδή όλοι είμεθα υποκρίσιν από τον Ιησού Χριστόν. Κρινόμεθα κάθε στιγμή. Γιατί στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός. Φαρδιά η πύλη, βρύχωρος η οδός. Στη στενή πύλη πρέπει να σκύψεις, να ψάξεις, να την εξητήσεις, να τη βρεις και να μπεις. Και όταν θα βρεθείς στην τεθλιμμένη οδό, πρόσεχε, μη φύγεις. Μη πεις, όχι, δεν αντέχω άλλο. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μ' αρέσει κάτι, αγαπητά μου αδέλφια, και θέλω να σας το διαβάσω. Ο Απόστολος Παύλος, στο τελευταία του επιστολή που έγραψε προς τον Τιμόθεο, γράφει: «Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον». Τον Παύλο. «Ήθε να μην λογαριαστείς σε αυτούς, αλλά ο Κύριος, όταν όλοι με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με παρεστάθη, με ενεδυνάμωσε για να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσωσι πάντα τα έθνη». Με αποστολή. Ο Κύριος είναι αυτός που με ελευθέρωσε εκ του στέματος του Λέοντος και θα με ελευθερώνει από παντός έργου πονηρού και θα με διασώσει για την επουράνιον βασιλεία αυτού. Όταν το διάβασα κάποτε, είπα, μα είναι δυνατόν. Στην πρώτη του απολογία να τον εγκαταλείψουν όλοι. Ούτε ένας. Μα ούτε ένας. Έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί είχε προγραμματίσει με Αυτόν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και κηρύγεται ακόμη και σήμερα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μέχρι το τέλος θα κηρύγεται, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκάλυψε καταρχάς την αρπαγή της Εκκλησίας μέσα από την επιστολή του προς Θεσσαλονικείς και όλο το σχέδιο του Θεού. Και ενώ κήρυτε, και φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο, αγαπημένα μου αδέλφια, ενώ κήρυτε στους εθνικούς, πολύ αργότερα οι αδελφοί του εφιλονίκουν μετ' αυτού, διότι εισήλθε προς ανθρώπους απεριτμήτους. Αλλά όταν έκανε την ομολογία του, επίστησαν. Γιατί επίστησαν? Γιατί ο Θεός άνοιξε την καρδιά τους να καταλάβουν ότι αυτό που έκανε ο Πέτρος δεν ήταν απόφαση ανθρώπινη. Ήταν εντολή Θεού εν το όνομα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου για να επεκταθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και ενώ εκήρυτε, ξαφνικά άνοιξε ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού. Κύριε Θεέ μου, άνοιξε ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού στον Κορνήλιο που φύλατε τα δέκατα και τις προσφορές του και στον Πέτρο που φύλατε και αυτό τα δέκατα και τις προσφορές του. Με αποτέλεσμα όλοι οι ακούοντες, δεν είναι φοβερό, όποιος μπορούσε να ακούσει, και πότε μπορεί και ακούει ο άνθρωπος από παιδική ηλικία, όλοι οι ακούοντες βαφτίστηκαν εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και τότε συνέβη κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πίστεψαν ακούγοντας το κήρυγμα. Τους βάφτισε ο Ιησούς Χριστός με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη και μετά βαφτίστηκαν στο νερό. Όπως κάνουμε και εμείς αρκετές φορές. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού,
το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Όμως, αυτό είναι που άνοιξε ο Θεός καταράκτες του ουρανού στον Κορνήλιο και στον Πέτρο. Πόση ώρα κήρυτε, αν μετρήσεις αυτά που διαβάζουμε, ούτε 5 λεπτά δεν είναι. Με ένα κήρυγμα 5 λεπτό, επειδή βρήκε κατάλληλες καρδιές, τέλειες, ελπίζουσες στον Κύριο, ψυχές θέλουσες το θέλημα του Θεού, πραγματοποίησε την υπόσχεσή Του. Άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού και εξέχε την ευλογία Του, ώστε να μην υπάρχει τόπος δι' αυτούς. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, πριν τελειώσω θα επαναλάβω. Εν το όνομα του Χριστού, ο παντοδύναμος Θεός ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο, έναν που η καρδιά του να είναι τέλεια, ελπίζουσα εις τον Κύριο, θέλουσα ψυχή το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, τα 7 πνεύματα του Θεού περιτριγυρίζουν περί πάσης της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο να είναι με καρδιά τέλεια, τέλεια. Γι' αυτό είναι, να είναι το αίτημά μας. Ελπίζουσα στον Κύριο και ψυχή θέλουσα το θέλημα, μόνο το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να τον χρησιμοποιήσει και δι' αυτού να ανοιχθούν οι καταράκτες του ουρανού προς ευλογία όλων αυτών που έχει προγνωρίσει ο Θεός προς σωτηρία τους έσχατους αυτούς καιρούς. Μακάρι όλους μας. Ήθε ο Θεός να βάλει στην καρδιά μας αυτό το αίτημα. Κύριε, χάρισέ μου καρδιά τελεία και ψυχή θέλουσα. Και βοήθα με ποτέ να μη σε κλέβω, αλλά πάντοτε να προσφέρω με πολύ χαρά και τα δέκατά μου και τις προαιρετικές προσφορές μου στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.